Science. Η επιστημονική διαμάχη γύρω από τις στατίνες και τις παρενέργειες τους παραμένει αμύωτη, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Πρέπει τελικά να χρησιμοποιούμε τις στατίνες για να μειώσουμε τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ώστε να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε τα καρδιαγγειακά νοσήματα? Υπάρχουν επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι οι στατίνες χρησιμοποιούνται πολύ και είναι ουσιαστικά άχρηστες όσον αφορά σε συγκεκριμένα νοσήματα, καθώς αυτά η χοληστερόλη δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής. Ο ουρολόγος Bernard Debré και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νέκερ Φιλίπ Εβέν πιστεύουν ότι τα φάρμακα με στατίνες είναι άχρηστα. Ο Στεφάν Ρικουά, που έχει πάθει έμφραγμα στο παρελθόν, νοσηλεύεται συχνά στο νοσοκομείο Ζορζ Ποπιτού στο Παρίσι. Πριν μου το πει ο γιατρός, δεν ήξερα ότι είχα υψηλή χοληστερόλη. Δεν είχα κάνει κάποιο τεστ στο παρελθόν, γιατί αισθανόμουν καλά. Τώρα ο κύριος Ρικουά παίρνει ένα φάρμακο από την οικογένεια των στατινών. Παρά τη διαμάχη, πολλοί γιατροί συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι στατίνες είναι θαυματουργά χάπια που προλαμβάνουν την υψηλή χοληστερόλη και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Στους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, οι στατίνες όχι μόνο μειώνουν την περίπτωση να υπάρξει κάποιο επεισόδιο, αλλά μειώνουν και τον κίνδυνο θανάτου. Πιο συγκεκριμένα, απομακρύνουν αυτό το ενδεχόμενο και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής σε αυτούς τους ασθενείς με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Οι στατίνες είναι τα πιο συνταγογραφημένα φάρμακα στον κόσμο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, κοστίζουν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στο σύστημα υγείας και τα λαμβάνουν 4,5 εκατομμύρια ασθενείς. Οι υπέρμαχοι των συγκεκριμένων φαρμάκων είναι πολλοί. Αυτά τα φάρμακα έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς όσον αφορά στην επικινδυνότητα και τις παρενέργειές τους. Τελικά, υπάρχουν λίγα φάρμακα που μπορούν να μειώσουν τη θνησιμότητα κατά 10%, όπως επιτυγχάνουν οι στατίνες. Ο Ρενόν Ντε Λαγκλάντ είναι μάνατζερ εταιριών ηλεκτρονικών. Πριν μερικά χρόνια είχε υψηλή χοληστερόλη και για τα επόμενα 10 χρόνια έπαιρνε στατίνες. Όταν σταμάτησε να τις παίρνει, αισθάνθηκε καλύτερα. Τώρα ούτε θέλει να τις θυμάται. Αισθανόμουν κυρίως κούραση. Τα βράδια όταν γύριζα σπίτι ήμουν σαν να με είχαν στραγγίξει. Σαν να μην είχα καθόλου ενέργεια. Και δεν είχα καμιά ερωτική επιθυμία, δεν είχα καμιά ερωτική διάθεση. Και αυτό μου προκάλεσε προβλήματα. Το πρωί, όταν πήγαινα στη δουλειά, δεν είχα κανένα κίνητρο. Δεν ήμουν 100% με τους πελάτες. Όταν σταμάτησα τις στατίνες, παρόλο που δεν είχα ξεκινήσει ξανά τον αθλητισμό, αισθάνθηκα πολύ καλύτερα. Καθόλου άγχος, καθόλου στρες, κανένας πια μπελάς και μπορούσα πλέον να κοιμηθώ. Έπιασα τους εργασιακούς ρυθμούς που είχα πριν τις χρησιμοποιήσω. Ο ερευνητής του CNRS, Μισελ Ντε Λόρζερίλ, ήταν παλιότερο παθός των στατινών. Τώρα έχει αλλάξει γνώμη. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες, η χρήση φαρμάκων για τη μείωση των ποσοστών χοληστερόλης είναι άσκοπη και μερικές φορές επικίνδυνη. Στο blog του έχει μαζέψει δεκάδες μαρτυρίες ασθενών ενάντια στη χρήση στατινών. Αναπόφευκτα συμπεραίνουμε ότι αυτά τα φάρμακα είναι άχρηστα και τοξικά. Πρέπει να απομακρυνθούν από την αγορά και να διαγραφούν από τις λίστες συνταγογραφούμενων φαρμάκων του συστήματος υγείας. Όπως έχουν ήδη πει οι καθηγητές Εβέν και Ντεμπρέ, αν θέλετε να προστατεύσετε από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα κεφαλικά, πρέπει να στραφείτε σε κάτι διαφορετικό από τα φάρμακα κατά της χοληστερόλης. Αυτό που προτείνει όλος ο ιατρικός κόσμος χωρίς καμιά εξαίρεση για να αποφύγετε τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας περιλαμβάνει άσκηση, κόψιμο του καπνίσματος και μεσογειακή διατροφή, που είναι πλούσια σε λαχανικά και ελαιόλαδο. Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής και οι καταχρήσεις είναι αυτά που οδηγούν μαθηματικά στα σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα.